κάνεις, αλλά σου αρέσουν τα λεφτάκια. Με την άποψη του ελληνικού λαού. Ναι, όχι, και τι είπα να πει αυτό. Με ξέρει όλη ναι. Κεφαλονιά 35. Η άποψή σου ποια είναι για τη Μακεδονία, ποια είναι, ποια είναι. Να λυθεί πώς, μας ρώτησες εμάς, έκανες δημοψήφισμα ή θα κάνετε δημοψήφισμα και να το κάνετε πάλι από όχι, ναι. Δεν τον ερωτήσατε, δεν βγήκατε με αυτή την άποψη για να κυβερνήσετε, παλιοπροδότες, ε προδότες. Ελάτε στην Κεφαλονιά μετά αφού ψηφίσετε, ελάτε στην Κεφαλονιά. Και λέτε στο παλικαράκι από εκεί, που είναι πανικάρι το παλικαράκι, λέτε ότι πρέπει να μυθεί. Σύμφωνοι να μυθεί. Να μας ρωτήσετε όμως. Τον ελληνικό λαό τα με ρωτήσατε όμως. Όχι. Τον ερωτήσατε. Ποτέ δεν τον ερωτήσατε. Γιατί. Και μιλάτε για τα εθνικά θέματα τι. Αυτό το παιδάκι μήπως είναι φασίστα. Ναι, είμαι παγνέση να πεις ότι είναι φασίστα. Θα πεις ότι είμαι ακροδεξιός, τι θα πεις ότι είμαι. Θα πεις ότι είμαι ακροδεξιός, φασίστας, αυτά θα πείτε. Καλό μεσημέρι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Δύσκολα τα πράγματα για τους βουλευτές της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, και μάλιστα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα όταν κανείς λάβει υπόψη του ότι αυτές οι αντιδράσεις που μόλις έχετε δει είναι αντιδράσεις από κατοίκους, από πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Βόρεια Ελλάδα. Είναι κάτοικοι, είναι πολίτες οι οποίοι έχουν ζητήματα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, εκεί στην Κεφαλονιά, όπου εκλέγεται βουλευτής. Εν λόγω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και οι κάτοικοι της περιοχής, όπως είδατε, τις σε εισαγωγικά επιτέθηκαν, προπυλάκησαν αν θέλετε, όχι βία, δεν υπήρξαν ακρότητες, αλλά ακούνε πραγματικά τα εξαμάξεις όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι, προσπαθούν να προλάβουν το έδαφος για την συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι θέμα χρόνου να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου και θα πρέπει να κυρωθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ήτανε εντός ορίων η αντίδραση. Έχω πει και άλλη φορά ότι οι υπερβολές στα εθνικά θέματα δεν κάνουν καλό, ούτε οι χαρακτηρισμοί, ούτε ο διχασμός, ούτε αυτή η άγρια αντιπαράθεση, όχι εδώ, αλλού όπου την συναντήσαμε. Βεβαίως, οι πολίτες οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έχουν ένα δίκιο. Δηλαδή, άκουσα κάποιον να λέει, μα γιατί ένα εθνικό θέμα δεν το φέρατε μέσα από την διαδικασία δημοψηφίσματος ώστε να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Γιατί πήρατε μόνοι σας μια απόφαση και σέρνετε ολόκληρη τη χώρα πάνω στο δικό σας όχημα, στην δική σας ιδεολογία, ιδοληψία, στη δική σας άποψη για ένα θέμα γύρω από το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, συνέβησαν, συμβαίνουν απέναντι σε μια βουλευτίνα της Κεφαλονιάς. Η κυρία την οποία βλέπετε να διαμαρτύρεται στις κάμερες για τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπισαν κάποιοι δημότες, πολίτες περιοχής, οι οποίοι για άλλο λόγο ξεκίνησαν να τσακώνονται με εκείνη, αλλά μετά η ιστορία πήγε στο θέμα των Σκοπίων. 15 του μήνα κρίσιμη ημερομηνία, και είναι κρίσιμη ημερομηνία γιατί στις 15 Ιανουαρίου, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα τελειώσει το πρώτο μέρος, αν θέλετε, όλης αυτής της συμφωνίας, θα κλείσει η συμφωνία, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στα Σκόπια και ακολούθως θα έρθει στην χώρα μας μέχρι το Μάρτιο, ενδεχομένως θα πρέπει να περάσει και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 15 λοιπόν Ιανουαρίου κλείνει αυτή η διαδικασία των τροποποιήσεων στο Σύνταγμα της ΦΥΡΟΜ, όπως συμφώνησαν οι γειτονές μας. Δεν φαίνεται να σκοντάψουν κάπου. Υπάρχουν αντιδράσεις όχι μόνο από το εσωτερικό μέτωπο στη χώρα μας, υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλες χώρες γύρω από την ΦΥΡΟΜ, θα αναφερθώ σε εκείνες, αλλά στη χώρα μας οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν τις τελευταίες μέρες με μία επιστολή, την οποία απέστειλαν 22 Μητροπολίτες, την υπογράφουν 22 Μητροπολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με έναν πραγματικά σπουδαίο ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Σιατίστης κύριο Παύλο, στο ραδιόφωνο, στον Focus FM, ο οποίος μας είπε εξαιρετικά πράγματα. Μιλήχιος είναι, χαμηλών τόνων, πολύ καλλιεργημένος, διαβασμένος, και εξέφρασε τις αντιρρήσεις του και τις δικές του και άλλων ιεραρχών για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να κλείσει αυτή η συμφωνία, το κλείσιμο της οποίας και μετά θα δημιουργήσει, θα επιφέρει
τεράστια προβλήματα, όπως μας είπε. Για ακούστε απόσπασμα χαρακτηριστικό από όσα μας είπε ο Μητροπολίτης Παύλος. Οπότε λοιπόν, εμείς εκφράζουμε μια αγωνία και όχι αδικαιολόγητα, διότι είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας είπε τόσα λειτουργικά πράγματα που ανάγκασε και τον Πρωθυπουργό να του λιγάκι να τον μαλώσει, ας το πω έτσι, ενώ προκάλεσε την αντίδραση ακόμα και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο Νίμιτς εμείς παρενέβη εκεί όταν προκάλεσε ο ΖΑΕΦ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, το ερώτημα είναι το εξής. Ο ΖΑΕΦ του ξέφυγαν όλα αυτά ή αυτή είναι τελικά η πίστη τους και αυτή είναι η βεβαιότητά τους, την οποία και μετά την τακτοποίηση και την υπογραφή της συνθήκης θα μας τα ξαναπούνε και θα ξαναβγούνε και τότε πλέον θα μας λένε οι μεγάλες δυνάμεις βρες τα μόνοι σας. Ήδη αυτοί οι οποίοι είναι απέναντί σας γράφουν ότι αυτό έρχεται ως αντίδρασή σας επειδή προσφάτως η ιεραρχία της Εκκλησίας συμφώνησε με την κυβέρνηση, με τον κύριο Τσίπρα σε κάποια πράγματα τα οποία σας ενοχλούν. Ότι δηλαδή η αντίδραση είναι αντίδραση που έχει στοιχεία ρεβασισμού. Δηλαδή αφού εσείς πάτε να λύσετε ένα θέμα όπως εμείς δεν θέλουμε να το λύσετε, σχέση εκκλησίας κράτους, θα σας κάνουμε αντιπολίτευση. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση εκεί έξω. Νομίζω ότι μόνο κακόπιστοι άνθρωποι θα το πούν αυτό για τον εξής λόγο. Η αντίδραση της Εκκλησίας, συμμεριλαμβάνουμε και του Αρχιεπισκόπου, ήταν η πρώτη που έγινε όταν ξεκίνησε η συμφωνία των Πρεσπών. Και επειδή έτυχε να είμαι τότε και συνοδικός, θυμάμαι ακριβώς την πρώτη αντίδραση, η οποία ξενεύρισε και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτσιά. Ο οποίος βέβαια, ο κύριος Κοτσιάς, τελευταία, έκανε και αυτός παρατήρηση ότι στη συμφωνία που ψήφισαν στην Βουλή των Σκοπίων, μερικά πράγματα δεν τα κάνανε καλά. Αλλά ενώ ο ίδιος ο Υπουργός διαμαρτυρήθηκε, ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα. Το θέμα είναι λοιπόν το εξής. Εμείς δεν πάμε για ρεβασισμό. Ας το καταλάβουν όλοι ότι εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν. Ακόμα και αν μας κόψουν και τους μισθούς ακόμα. Η Εκκλησία έζησε και θα ζήσει και θα συνεχίσει να ζει. Γιατί δεν είναι δική μας. Είναι του Χριστού που γίνεται άνθρωπος και μπαίνει στην ιστορία. Αυτά λοιπόν από τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο, ο οποίος επαναλαμβάνω, όσες φορές έχω μιλήσει μαζί του και στο παρελθόν, από την εποχή που ήμουν στην κρατική δημόσια, μάλλον ραδιοτηλεόραση, πάντα με εντυπωσίαζε ο λόγος του εν λόγω Μητροπολίτη. Αυτά λέει και τα λέει με βαθιά, είναι βαθιά πεπισμένος ότι είναι λάθος όλο αυτό το πράγμα και ότι θα τα βρούμε μπροστά μας. Είδομε τώρα. Προβληματάκια έχουν και οι άλλοι λαοί στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και στο εσωτερικό τους Σκοπιανοί αλλά και εμείς το θέμα των Σκοπίων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στη Βουλγαρία, όπου υπάρχει μια διαλυγενστήτα, μια αντιπαράθεση καλύτερα μεταξύ Πρωθυπουργού και Προέδρου. Προέδρου και Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας τα βάζει με τον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης, γιατί είναι πρόθυμος ο Πρωθυπουργός κυβέρνησης να διευκολύνει την ένταξη της ΦΥΡΟΜ στη Δύση ουσιαστικά. Λοιπόν, τι λέει ο Ρούμεν Ράντεφ, πρόεδρος της γείτονος. Οι ενέργειες της βουλγαρικής κυβέρνησης για την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα και εις βάρος της χώρας μας. Προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και αιώνες ίσως είναι δύσκολο να επιληθούν μέσα σε 6 μήνες. Η ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Πούγου Δουμού, χωρίς να συζητήσει με την Ελλάδα και χωρίς εσωτερική συνένεση, είναι ανεξήγητη. Ως πρόεδρος της Βουλγαρίας, δεν συμφωνώ με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Δεν υπάρχει τέτοια χώρα. Αυτό το όνομα δεν μπορεί να ισχύσει και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Αυτά από τον Βούλγαρο πρόεδρο σε βάρος του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν ή διαχειρίζονται το θέμα οι γείτονες και την στάση της κυβέρνησης της Βουλγαρίας για το θέμα των Σκοπίων, την ένταξη των ΝΑΤΟ και τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες μέρες ενέσκυψε καυγάς μεγάλος μεταξύ Αμερικής και ΗΠΑ για το θέμα. Αλληλοκατηγορούνται για ανάμειξη στο θέμα της ένταξης, της προώθησης της ΦΥΡΟΜ και της ένταξής της στο ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι λένε ότι με το ζόρι πάτε να βάλετε μια χώρα που δεν θέλει. Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί λένε ότι
πριν από, από τη συμφωνία των Πρεσπών, έχετε εμπλακεί με δικούς σας ανθρώπους εκεί, με μυστικά κονδύλια κλπ. Για να αποθαρρύνετε τη χώρα αυτή να μπει στο ΝΑΤΟ. Είναι η διπλωματία, η διεθνής στα Βαλκάνια για ακόμη μια φορά. Έρχεται η συμπαθέστατη κυρία Μέρκελ στη γειτονιά μας, 10-11 Ιανουαρίου. Θα βρίσκεται εδώ, θα είναι δηλαδή στην χώρα μας, θα συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα. Έχουν αλλάξει βεβαίως πολύ τα πράγματα από την εποχή του συχτηρίσματος, να το πω, στην καθημιλουμένη της Μέρκελ από τον Πρωθυπουργό. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ καλά. Οι Γερμανοί πλέον είναι φίλοι μας, για να θυμηθώ και μια γνωστή ατάκα κινηματογραφική ελληνικής ταινίας. Είναι πάρα πολύ καλές σχέσεις της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Τσίπρα. Η κυρία Μέρκελ έρχεται εδώ για να πει ότι είμαστε δίπλα, στηρίζουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να κλείσει στα Σκόπια και ακολούθως βεβαίως να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για πολλούς ενδεχομένως αυτή η συζήτηση να έχει κουράσει. Έτσι το εισπράττω κι εγώ. Από καθημερινές συζητήσεις ο κόσμος λέει, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, φτάνει πια, κουραστήκαμε. Είναι 27 χρόνια τόσο κρατά αυτή η ιστορία και από ό,τι φαίνεται τραβήξει κι άλλο. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δεν έχει κουραστεί. Τον αντίον θα έλεγα, είναι στις επάλξεις και περιμένει με την πρώτη ευκαιρία να βγει και να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα θέματα. Βασικά, περισσότερο θυμωμένοι Έλληνες είναι αυτό το βίντεο το οποίο σας δείξαμε νωρίτερα, όπου κάτοικοι της Κεφαλονιάς έλεγαν στην εκπρόσωπο εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, στην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είναι τα πλάνα, χωρίς να ρωτήσετε κανέναν, πάτε να κλείσετε ένα εθνικό θέμα, γιατί δεν κάνετε δημοψήφισμα. Η ίδια είπε βέβαια, στα εθνικά θέματα δεν πρέπει να κάνουμε δημοψηφίσματα. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι και το 15 τον Ιούλιο εθνικό θέμα είναι το μένουμε ή δεν μένουμε Ευρώπη, αλλά άλλου παπά Ευαγγέλιο ή Ευαγγέλια. Καλησπερίζω, καλωσορίζω, ευχαριστώ τον Κώστα τον Πλιάτκα, συνάδελφο που είναι μαζί μας. Καλώς σας βρίσκω. Καλές γιορτές. Επίσης τον Χρήστο τον Μάτι, τον ευχαριστώ και εκείνον που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Δημήτρη. Και τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, καλό φίλο, ερευνητή, αφού γκράζεται τον παλμό κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ βέβαια, Δημήτρη, από σένα θέλω να ξεκινήσω. Το συμβάν έγινε μεταξύ κατοίκων της Κεφαλονιάς και μιας κυρίας η οποία είναι βουλευτής στον τόπο τους, ναι. Και οι άνθρωποι κρατάνε ακόμη και εκεί. Γιατί λέτε πολλές φορές εσείς οι στατιστικολόγοι ότι το θέμα απασχολεί κυρίως ή μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται, δεν απασχολεί μόνο εμάς. Όχι. Εγώ θα πω ότι ιδιαίτερα στην Κρήτη, για παράδειγμα, βρίσκουμε ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά ψηφοφόρων που είναι κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Περίπου τόσο κατά όσο και στην Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι και στην Κεφαλονιά συνέβη κάτι παρόμοιο. Και στην Πελοπόννησο πρέπει να πω ότι δεν αγαπάνε οι Νότιοι λιγότερο την Μακεδονία, απλά τους Βόρειους τους απασχολεί περισσότερο το θέμα. Αυτή είναι η διαφορά. Μας απασχολεί το ίδιο. Εσύ δηλαδή από τις έρευνες που κάνεις βλέπεις να μας απασχολεί κοίταξε το ίδιο. Κοίταξε να δεις. Αν πας στην Πέλα που έκανα πρόσφατα μία δημοσκόπηση για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, εκεί είναι το 95% κατά αυτής της συμφωνίας. Εάν πας στο σύνολο της Μακεδονίας, εκεί το 95% γίνεται 75%. Και αν πας στο σύνολο της Ελλάδος με τις εξομαλύνσεις που γίνεται, πάει 65 με 70%. Ναι. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι παίζει τόσο ρόλο. Θα πληρώσουν ακριβά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την ιστορία. Δηλαδή θα υπάρξει αντίδραση ανάλογη στην κάλπη όμως με αυτήν την αντίδραση στην εν λόγω κυρία. Ό,τι ήταν να χάσει νομίζω από αυτήν την ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει χάσει. Ευχαριστώ Δημήτρη γιατί το λέω και μαλώνω με όλο τον κόσμο και μου λένε είσαι υπερβολικός. Το χάσε. Μέσα στο 2018. Τώρα, αν θα συνεχίσει ή έχει κάτι ακόμα να χάσει, θα το δούμε το 2019, ιδίως μετά από τις 15 Ιανουαρίου που θα κλείσουν οι Σκοπιανοί διαδικασίες τους και θα ξεκινήσουμε εμείς τις δικές μας. Τότε θα αρχίσουμε. Η Μέρκελ, λογικό είναι, Χρήστο, έρχεται γι' αυτό. Δεν έχει άλλο λόγο να έρθει. Νομίζω πολύ ξαφνική ήταν η επίσκεψη. Τηρουμένο των αναλογιών, Δημήτρη, θα πρέπει να έχουμε εκλογές κατά τις 10 Φεβρουαρίου. Διότι είχε πάει και στα Σκόπια εκεί αρχές. Εμείς εδώ εκλογές 10 Φεβρουαρίου. Είχε πάει στα Σκόπια η κυρία Μέρκελ ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Για να στηρίξει την συμφωνία ενώπιση του δημοψηφίσματος που κάνανε εκεί. Πήγε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, κάνανε δημοψήφισμα τέλος Σεπτεμβρίου. Άρα σε εμάς προέρχεται 11 Ιανουαρίου. Θα πρέπει να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Βλέπεις εκλογές το πριν το Μάρτιο, ναι. Δεν βλέπω κανέναν άλλο λόγο για τον οποίο να χρειάζεται τέτοια στήριξη αυτή τη στιγμή για της κυρίας Μέρκελ, δηλαδή η συμφωνία. Όχι ότι στα Σκόπια έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Πήγε εκεί, είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή συμφωνία. Του στήμωσε τους Σκοπιανούς όλη αυτή η πρεμούρα της Δύσης να επιβάλλουν. Αλλά δεν καλά το δικό τους. Δεν τους πέρασε. Τώρα δεν πέρασε. Δεν πήγαν να ψηφίσουν καν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ συνδυάζεται, κατά τη γνώμη μου, αμέσως με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στα Σκόπια,
για τη συμφωνία και την έλευση, την έλευση της συμφωνίας στην Αθήνα. Ναι, αλλά η Μέρκελ τώρα στην παρούσα φάση, Χρήστο, δεν είναι για στα πάνω της. Έχει πρόβλημα και στα εσωκομματικά της, είχε, το είδαμε, και ως καγκελάριος αντιμετωπίζει ζητήματα. Εντάξει, αλλά είναι... Δεν ξέρω τι ισχύει μπορεί να έχει σήμερα. Είναι η επικεφαλής, η ηγέτης της μεγαλύτερης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ο θεσμικός ρόλος του καγκελαρίου της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ρόλος τον οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει κανένας. Από την εμπειρία μας τώρα και από την εμπειρία σου τώρα, η παρουσία της εδώ σε μια τέτοια συγκυρία δεν θα θυμώσει περισσότερο τον κόσμο, για να έρθω σε αυτό που είπε νωρίτερα ο Δημήτρης, ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ για το Σκοπιανό, το έχασε, εκτός αν συμβεί κάτι. Τώρα, αν μέσα από τις συναντήσεις εισπράξουμε μια πίεση στον Τσίπρα. Στον Τσίπρα γιατί να πίεσει, δεν υπάρχει θέμα πίεση στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας χρειάζεται να πείσει τους άλλους ότι πρέπει να κάνουν ό,τι κάνει αυτός. Δηλαδή, η πίεση της κυρίας Μέρκελ δεν απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα, απευθύνεται περισσότερο στον κύριο Μητσοτάκη ή θα κατευθυνθεί περισσότερο στον κύριο Μητσοτάκη παρά στον κύριο Τσίπρα. Τώρα, το αν θα κάνει καλό στο ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και να λέει: εγώ έχω εδώ τον δικό σας άνθρωπο, την κυρία Μέρκελ, η οποία μιλάει με μένα και δεν μιλάει με τον Μητσοτάκη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα, Κώστα, πόσο εύκολο είναι για τον Μητσοτάκη να πάει κόντρα σε όλο αυτό? Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ καλούς λίτες αυτό. Δεν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση. Δηλαδή, και δεν το βοηθούν και δημοσκοπήσεις, έτσι, κύριε Βασιλιάδη. Και εκεί, και από εκεί οι γρίφοι βγαίνουν περισσότερο για το τι πρέπει να πράξει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως δείχνουν, δηλαδή αν πάμε για τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει τις επόμενες εκλογές και ο Μητσοτάκης να κληρονομήσει αυτήν την λευκή πατάτα. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δεν ανήκω ούτε στους αισιόδοξους, ούτε θεωρώ ότι. Γενικά, εγώ το Σκοπιανό το όσο μπόρεσα και το μελέτησα. Δεν το θεωρώ θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί ό,τι και αν ψηφιστεί, ό,τι και αν κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις, ό,τι και αν κάνει ο πέραν του Ατλαντικού παράγων, ό,τι και αν πει η κυρία Μέρκελ. Είναι more than a lifetime πρόβλημα. Ισοδερμή με άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στη Σκωτία και αλλού. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο συνειδησιακά. Και το βλέπουμε τα 17 χρόνια. Τα 17 χρόνια. Τώρα να τους πεις ότι είστε ευεπίφοροι στις ειρήνες των φασιστών ή των ακροδεξιών. Αυτό το με φιδό εγώ το προσεγγίζω. Μπορεί να υπάρχουν δημαγωγοί που υπάρχουν. Αλλά οι ενδείξεις είναι ότι αυτό το θέμα έχει υποτιμηθεί και από τον Κοντζιά και τον κύριο Τσίπρα στην ιστορικότητα και στη βαθύτερη έννοια το πώς το εισπράττουν και οι δύο λαοί. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, στην Ελλάδα... Άρα, δεν μπορείς να πεις εσύ τον κύριο Μητσοτάκη, δώσ' μου μια λύση σε ένα χρόνο, επειδή πύκνωσε τον χρόνο ο Τσίπρας. Ξέρεις, αυτό, αυτό έκανε ο κύριος Τσίπρας, πύκνωσε τον χρόνο, είπε... Το είπε και ο Βούλγαρος καλύτερα. Ο πρόεδρος. Ναι, ναι, το είπε και ο Βούλγαρος. Τον άκουσα με μεγάλη προσοχή έτσι όπως τον μετέδωσε. Ξεκάθαρο ήταν. Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται, λες, ένα χρόνο επειδή κάποιοι θέλησαν ή κάποιοι σε ασκήσεις επί χάρτου ή κάποιοι είχαν την καλύτερη προαίρεση να το κάνουν. Ναι. Δεν είναι τέτοιο. Πάντως, για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Δημήτρη, η συγκυρία είναι δύσκολη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί στο θέμα αυτό, αν δεν κρατήσει ψηλά τους τόνους όπως το υποσχέθηκε, με το ακροδεξιό κλίμα το οποίο για άλλους λόγους διαμορφώνεται στην Ευρώπη και στη χώρα μας σιγά σιγά, με κορώνες, με αυτά κτλ. Του παίρνει χώρο. Του δημιουργεί ζήτημα τεράστιο δηλαδή, έτσι. Έχει ένα πρόβλημα πώς θα εκφραστεί και πώς θα τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί σίγουρα υπάρχουν τμήματα μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν το Μητσοτάκη να το πάει λίγο, όχι πιο δεξιά, αλλά πιο σε μια άλλη θέση, σε μια πιο εθνική θέση, να το πω έτσι. Δεν θα πω εθνικιστική, αλλά πιο εθνική. Ότι δεν θα θελήσει ούτε το όνομα, ούτε τη σύνθετη ονομασία, ούτε τίποτα. Εγώ πιστεύω όμως ότι έτσι πώς πάνε τα πράγματα δεν θα βρεθεί καν σε αυτό το δίλημα ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι η συμφωνία θα περάσει και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το θέμα θα το κλείσει ο Τσίπρας. Τώρα, αν είναι σε θέση να το ανοίξει ξανά η επόμενη κυβέρνηση, αυτό είναι ένα θέμα διαδικαστικό, νομικό, διεθνές ενδεχομένως, το οποίο δεν ξέρω και δεν γνωρίζω για το πώς θα πρέπει να τοποθετηθώ ή τι θα κάνει. Αλλά νομίζω ότι το θέμα θα το κλείσει ο Τσίπρας μέχρι το Φεβρουάριο. Είναι μια επικίνδυνη περίοδος το τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, αλλά για εκλογές. Αλλά από την άλλη λέω ότι εάν τελικά το κλείσει, γιατί να πάει στο καπάκι σε εκλογές και να συντριβεί συσσωρεύοντας νέες απώλειες. Μια τελεία, Κώστα, μου ξέρεις, θα πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ πάντως εξαιτία, μάλλον λόγω αυτού στο οποίο αναφέρεσαι, θεωρώ ότι ο Τσίπρας, επειδή και πονηρούλης, μπορεί να πει: παιδιά, εγώ, OK, πάμε σε εκλογές. Με άλυτο το θέμα, αλλά τη λύσετε το εσείς. Να σας δω μετά. Πάμε σε. Και εσάς θα σας ακούσω μετά. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά τα λέμε.